Πολύ καλησπέρα σας και η σπαρακτική σπηλιά. Εδώ κυρίες και κύριοι, αυτό το βιβλίο διαβάστηκε για τις ανάγκες αυτών των βίντεο. Άλλο ένα θετικό έτσι του YouTube είναι ότι μπόρεσα να επισκεφτώ αυτή τη σειρά μετά από αίτια μνημόνευτα. Γιατί σας είχα πει ότι είχα σταματήσει τρίτη γυμνασίου να το διαβάζω εκεί και είχα μείνει μέχρι το 10, το βιβλίο 10. Οπότε μετά από όλα αυτά τα χρόνια είπα, έλα ρε φίλε, τρία βιβλιαράκια μείνανε, κάτσε διάβασέ τα. Και ομολογώ κυρίες και κύριοι, δεν το μετάνιωσα, γιατί από τότε που άφησα τη σειρά μέχρι σήμερα έχουν παρεμβληθεί σχεδόν 1000 βιβλία, οπότε μπορώ να δω πολλά περισσότερα πράγματα και επίπεδα και αναφορές και οτιδήποτε που σαν εφηβός δεν θα τα έβλεπα, δεν είχα τόσο background ώστε να μπορώ να πιάσω πραγματάκια που κάνει ο Lemony Snicket, αλλά πέρασα πάρα πολύ καλά διαβάζοντάς το. Αρχικά εκτίμησα τις δύο αναφορές στο Moby Dick, όπου το όνομα του υποβρυχίου που βρίσκονται τα αδέρφια Baudelaire, Quickwag, είναι ο κολλητός του πρωταγωνιστή του Ισμαήλ στο Moby Dick, ο ηθαγενής, που είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Και σαν να μην έφτανε αυτό σαν κλείσιμο του ματιού, γιατί εντάξει, ένα πιτσιρίκι δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά, ένας ενήλικας μπορεί να τα δει αυτά. Στο στήθος, πάνω στη στολή, τη καταδυτική που φοράει το πλήρωμα του Quickwag, να δούμε άμα θα το πιάσει η κάμερα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Υπάρχει μία εικόνα του Μέλβιλ. Να το. Ενώ μεταξύ τεχνοτροπία που έχουν κάνει τον Μέλβιλ εδώ πέρα μου θυμίζει λιγάκι Μινόλα, αλλά τέλος πάντων. Ουσιαστικά τα παιδιά αυτά, πάλι τα αδέρφια τα Μποντλέρ που υποφέρουν τα παιδιά, βρίσκονται σε ένα υποβρύχιο, εκεί βρίσκουν έναν που ήταν παλιός σύντροφος των γονιών τους και την κόρη του που είναι στο πλήρωμα. Πάνε σε μία αποστολή να μαζέψουν, να ψάξουν πάλι για την ζαχαριέρα. Αλλά εκεί η Σάνι μολύνεται από κάποιους μύκητες, από κάποια μανιτάρια, την κρατάνε εγκλωβισμένη μέσα στο σκάφανδρο για να μην μολυνθούν και αυτοί, αλλά είναι σαν το ρολόι που μετράει συνέχεια και μας δίνει μια ένταση ότι πρέπει να σώσουμε τη Σάνι. Μετά εμφανίζεται ο Όλαφ, η Εσμέ και η Καρμελίτα και ουσιαστικά αρχίζουν πάλι να τους λένε «Ω, θα σας κάνουμε κακό», μπλα μπλα μπλα. Και στο τέλος ουσιαστικά πάλι τα αδέρφια ξεφεύγουν για να πάμε στο επόμενο βιβλίο και αυτό που διαβάζω την ώρα που γίνεται αυτό εδώ το βίντεο, που έχει να κάνει με ένα ξενοδοχείο και είναι και το πρώτο τελευταίο της σειράς. Πάλι εδώ πέρα στο τελευταίο art μας δίνεται στο φόντο πίσω μια εικόνα του ξενοδοχείου και όπως τελειώνει αυτό το βιβλίο με το ταξί, έτσι ξεκινάει και το επόμενο. Τι είχε τώρα ενδιαφέρον μετά από τόσα χρόνια που είχα να διαβάσω τα αδέρφια Baudelaire? Ναι, όπως είχαμε πει, όπως έχω ξαναπεί, στο δημοτικό οι ταινίες του Μπάρτον χτυπάγανε πολύ έντονα μέσα μου και ένιωθα ότι αυτή η αισθητική είναι έτσι βλέπω το κόσμο, οπότε χτύπαγε σαν να είμαι σπίτι μου. Με τα αδέρφια Baudelaire, ίσως και παραπάνω από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χάρι Πότερ, που ήταν τα μόνα βιβλία που είχα διαβάσει εκείνη την περίοδο και με ανατριχίλες πιο πίσω και κόμιξ, η αισθητική αυτή πάντα κάτι χτύπαγε ενδόμηχα μέσα μου. Τώρα βλέποντας το μετά από τόσο καιρό, μπορώ να εκτιμήσω κάποια πραγματάκια αλλιώς. Γιατί, okay, ήρθα σε επαφή με όλα όσα αναφέρει ο Snicket. Ήταν μια πάρα πολύ έτσι όμορφη διέξοδος για να ψάξω πιο βαριά πραγματάκια. Αλλά ποια είναι η μαγεία του Snicket που το κάνει ίσως πολύ ενδιαφέρον συγγραφέα και για έναν πιο ενήλικο αναγνώστη? Ναι, η γλώσσα του και η πρόζα του έχει κάτι εκνευριστικό και επαναλαμβανόμενο που προσωπικά όσο το διάβαζα αυτό ήμουν σε φάση «Ναι, έλα, προχώρα, σταμάτα», μέχρι να καταλάβω τι κάνει. Η γλώσσα του έχει αυτό το
σπαστικό τόνο ίσως σε κάποιο ενήλικο αναγνώστη, που πιστεύω ότι είναι σκεμμένος για να κρατήσει το βιβλίο στο ράφι των παιδικών, ας πούμε, να το κρατήσει παιδική λογοτεχνία. Δεν μπορεί δηλαδή να βαρύνει παραπάνω την πρόζα του αφηγητή, πρέπει να έχει αυτή την ανεμελιά, αυτή την ειρωνία, αυτά τα λογοπαίγνια, αυτές τις επεξηγήσεις που, ναι, σε έναν ενήλικο αναγνώστη τον κουράζει. Αλλά η ψυχογράφηση των Μποντλέρ από βιβλίο σε βιβλίο γίνεται πάρα πολύ όρημα και πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή αυτό αντιλήφθηκα στο συγκεκριμένο βιβλίο από τη μέση και μετά, ότι ναι, ο συγγραφέας έχει αυτή την πρόζα, αλλά τα αδέρφια Μποντλέρ είναι σοβαροί χαρακτήρες. Ίσως ο Όλαφ να είναι λίγο παρατραβηγμένος και καρτουνίστικος, το ίδιο και η Εσμέ, αλλά όλα τα παιδιά όπως τα γράφει, και η Μποντλέρ και η Καρμελίτα, είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά δομημένα. Είναι πάρα πολύ, μπορούμε να καταλάβουμε τι τους οδηγεί, τι έχουν περάσει, με το πώς μιλάνε βλέπουμε την ορίμανση που τους έχει δώσει όλη αυτή η περιπέτεια, και αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ. Και μετά από τόσα χρόνια που το επισκέφτομαι τώρα πάλι, μπορώ να καταλάβω γιατί είναι από τις αγαπημένες μου Young Adult σειρές. Νιώθω λίγο περίεργα που είμαι στη μέση του προτελευταίου βιβλίου και μου έχει μείνει μισό βιβλίο και άλλο ένα, αλλά το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια που ξαναεπισκέφτομαι τη σειρά, περνάω πάρα πολύ καλά και ακόμα βλέπω πράγματα και αξία, νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Τα λέμε οπότε. Καλή ζωή.